Αποστολή μου, καλημέρα. Βρισκόμαστε εδώ στην Πισινιά της παραλίας της ΚΟ. Σήμερα σε έκανε, παρόλο το κορονοϊό, να βγεις από το σπίτι σου και πόσο ακόμα να αντέξουμε σε αυτή την ασθένεια που δεν έχει βρεθεί ακόμα λύση. Πες μας όμως, τι σε έκανε να βγεις σήμερα? Πολύ ζέστη, πολύ ωραία μέρα. Έρχομαι από την Αθήνα που ήμουν κλεισμένος για 6 μήνες και αποφάσισα να έρθω στη θάλασσα. Άρα μένεις στην Αθήνα το χειμώνα και το καλοκαίρι, δουλεύεις εδώ? Ναι, ναι. Στην Αθήνα πώς ήταν τα πράγματα? Στην Αθήνα είναι πολύ δύσκολο, γιατί δεν μπορείς να βγεις, δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις, δεν μπορείς να πας πουθενά. Ξέρουμε, Θοδωρή μου, το Απρίλιο κάθε χρόνο ήταν εδώ η ξαπλώσεις εδώ στην παραλία, ο τουρισμός. Σήμερα όμως αυτό δεν το βλέπουμε. Δυστυχώς θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Να προσέχουμε και όσοι θέλουμε να κάνουμε το μπάνιο μας, να είμαστε σε αποστάσεις και μακριά ο ένας από τον άλλο. Τις επόμενες ώρες πολλές βουτιές. Ευχαριστώ, καλό Πάσχα. Καλημέρα σας, βρισκόμαστε εδώ στο λιμάνι της ΚΟ. Βλέπω ότι μια πανέμορφη μέρα σαν και τη σημερινή που είναι ηλιόλουστη σας έκανε να βγείτε για ψάρεμα. Όπως κάθε μέρα άλλωστε, αλλά σήμερα μια μέρα παραπάνω. Απολαμβάνουμε τη μέρα, πάντα με προστασία και πάντα με ό,τι αφορά την ασφάλεια που πρέπει. Πάρε μου, πόσα χρόνια το κάνεις? Ψάρεμα ψαρεύω από πολύ μικρό παιδί, από τα παιδικά μου χρόνια, πάνω από 20 χρόνια. Εδώ στο λιμάνι μας το έχουν φτιάξει και πανέμορφο, πολύ ωραίο, απολαμβάνουμε τη μέρα, τον κόσμο, τον ήλιο. Η μεγαλύτερη λία που έχεις κάνει, πάρε μου? Η μεγαλύτερη αλία. Στο συγκεκριμένο ψάρεμα δεν υπάρχουν μεγάλη αλία και είμαστε από αυτούς εμείς, Χαρούλα μου, που όταν βγάζουμε τα ψάρια τα απελευθερώνουμε. Είμαστε από τους ανθρώπους που δίνουμε ζωή στη θάλασσα και η θάλασσα κάθε φορά μας το ανταμείβει. Δηλαδή ό,τι βγάζουμε τα κρατάμε στο καλάθι μας ζωντανά και στο τέλος της ημέρας τα απελευθερώνουμε τα ψάρια. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια που έχω να πάρω κάποιο ψάρι στο σπίτι μου, εγώ συγκεκριμένα. Πώς αισθάνθηκες όταν λόγω του COVID, του κορονοϊού, σας απαγόρευσαν να το κάνετε? Ναι, ήταν δύσκολο για μας, γιατί εμάς η θάλασσα είναι η καθημερινότητά μας. Αλλά από εκεί και πέρα σεβαστήκαμε τους νόμους, κάναμε υπομονή όπως έκανε και όλος ο κόσμος, για την ασφάλεια και ό,τι προβλέπεται να γίνει. Λίγο υπομονή, σήμερα είμαστε πάλι εδώ, αύριο ξημερώνουν καλύτερες μέρες. Όλοι κάνουμε υπομονή, τι να κάνουμε πάνω σε αυτό. Ας φύγει αυτός ο υπουργός εχθρός, ας φύγει και του χρόνου να είμαστε απελευθερωμένοι από αυτό. Πιστεύω ότι οι δύσκολες μέρες φύγανε, έρχονται καλύτερες μέρες για όλους μας, πρέπει να είμαστε λίγο αισιόδοξοι και πιστεύω ότι σε λίγο καιρό θα μιλάμε για έναν εφιάλτη που τελείωσε, πέρασε και θα ξαναμιλάμε πάλι καθημερινά για την καθημερινότητά μας, για τις δουλειές μας, για τα χόμπι μας, για τα πάντα. Όλα καλά. Βλέπω, πάρε μου, όση ώρα μιλάμε δεν έχει πιαστεί ένα ψάρι, άρα πόση ώρα περιμένετε? Είμαστε ακόμα στην προεργασία του ψαρέματος, δηλαδή που σημαίνει ότι έχουμε ρίξει την τροφή μας μέσα ώστε να προσεγγίσουμε τα ψάρια. Οπότε περιμένουμε σε κανένα μισάωρο να έχουμε τα πρώτα ψάρια κιόλας. Άρα μετά από το πρώτο που πιάνουμε, μετά πόση ώρα έρχεται το επόμενο? Αυτό δεν εξαρτάται από εμάς, αυτό εξαρτάται από τη θάλασσα, από τα ψάρια με τι όρεξη έχουν. Μπορεί να κάθεσαι εδώ πέρα 5 ώρες συνεχόμενες να μην βγάλεις ούτε ένα ψάρι και μπορεί μέσα σε 20 λεπτά να βγάλεις 15 ψάρια μαζεμένα. Πάρη μου, σου εύχομαι να πιάσεις σήμερα όσα περισσότερα. Δεν είναι το θέμα να πιάσεις, είναι το θέμα Όχι, ότι... Όχι, σε καμία περίπτωση. Είναι η ψυχοθεραπεία, αυτό είναι η αγάπη μας εμάς, η θάλασσα, είμαστε καθημερινά εδώ πέρα. Εγώ χωρίς τη θάλασσα προσωπικά δεν μπορώ ούτε μία μέρα. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο καλές γιορτές, υπομονή και έχουμε φτάσει στο τέλος. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Να είστε καλά, Να είστε καλά κι εσείς, χρόνια πολλά.